Εις το όνομα του Θεός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θεός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ενθέ και σκήνος εν ημί, και καθάρισε από εμάς, από πάσης κυρίως, και σώσε τα ταπείνα. Αμήν. Το θέμα που θα ακούσουμε όλοι, να αναγινώσετε, είναι θέμα που ακούστηκε από τον άμβονα της Αγίας Σοφιάς στη Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για το ένα και μοναδικό έργο που αξίζει πάνω από όλα τα έργα, γιατί είναι έργο και αγγέλων και ανθρώπων. Οι μεν άγγελοι ακαταπάστος τελούν ή εκτελούν το έργο αυτό, υμνώντας και δοξολογώντας το Θεό. Οι δε άνθρωποι, όσοι εκ των ανθρώπων αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα και την αξία του έργου, δένουν τη ζωή τους με αυτό το έργο και πορεύονται στη ζωή τους, γιατί δεν υπάρχει άλλο έργο σημαντικότερο από αυτό. Το μοναδικό και το ένα. Ένα και μοναδικό. Αυτό σημαδεύει το πόσο ο άνθρωπος, δείχνει δηλαδή, πόσο ο άνθρωπος αξία έχει και πόσο μπορεί να ανέβει εκτελώντας το έργο αυτό που λέγεται προσευχή. Προσευχή. Επαναλαμβάνω, θα δούμε όσο προλάβουμε, πιθανό να μην προλάβουμε, να το αναγνώσουμε όλο, γινόμως, θα δούμε από όσο αναγνώσουμε, τι προσφέρει στον άνθρωπο το έργο που λέγεται προσευχή. Ανεβάζει στον ουρανό, κατεβαίνει και στον Άδη η προσευχή, κατεβαίνει και στον Άδη η προσευχή. Θα πείτε κατεβαίνει, κατεβαίνει. Γιατί μπορεί να βγάλει από τον Άδη ψυχή και να την ανεβάσει ψηλά στον ουρανό. Μα το Άδη και στη μετάνοια. Έλα όμως που έχει δώσει ο Θεός αυτή τη χάρη στους αγαπώντας αυτόν, σε αυτού που τον αγαπάνε, τον Κύριο, να μπορούν με τη χάρη του να ανεβάζουν από την κόλαση στον Παράδεισο, ό,τι θέλετε πέστε, αυτά είναι πραγματικότητες. Είναι πραγματικότητες. Επαναλαμβάνω, την σημασία ή θα λέγα τα καράτια του χρυσού που λέγεται άνθρωπος, την δείχνει η ποιότητα της προσευχής που κάνει. Η ποιότητα. Λοιπόν,
Και ακόμη κάτι, ότι έγινε αυτή η ομιλία όταν είχε ξοριστεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και είχε επιστραφεί μετά την εξορία του. Να ακούσουμε λοιπόν όσο μπορούμε. Λέγει λοιπόν εδώ ο Άγιος η τρικυμία είναι μεγάλη. Πέρασε η Εκκλησία την εποχή του, τρικυμία, δύο ή τρεις φορές που εξορίστηκε, φοβερή τρικυμία. Εμείς ούτε ίχνος αντιλαμβανόμαστε το πόσο πολύ τραντάχτηκε η θάλασσα της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης στην εποχή του Χρυσοστόμου, που ανεβοκατέβαιναν οι επίσκοποι και που ενώθηκαν όλοι οι Σκάρτοι και εξόρισαν τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο. Οι Σκάρτοι ενώθηκαν με τον Αυτοκράτορα, με την Αυτοκράτορα Ευδοξία και τον εξόρισαν. Τρικυμία, όπως λέει ο λαός, να την πω τη λέξη αυτή, φοβερή, την πω έτσι. Οι πειρασμοί είναι πολλοί, αλλά δεν συνέτριψαν, δεν έκαναν σκόνη τον πόθο το δικό σας, λέει στο λαό. Η Εκκλησία καταπολεμείται ακαταπαύστος. Αυτός είναι ο δρόμος της. Και όταν εμείς το αυτοί μας το κάνουμε έτσι για να ακούσουμε ευχάριστα τι θα πει εις βάρος της Εκκλησίας, των ιερέων δηλαδή, ο Α και ο Β, πόλεμος είναι, αλλά εμείς δεν καμπαρίζουμε. Επαναλαμβάνω, ακαταπαύστος πολεμείται και νικά. Δέχεται τις επιβουλές των εχθρών, η Εκκλησία δέχεται και υπερτερεί, είναι ανώτερη από κάθε επιβουλή, από κάθε κακότητα. Όσο οι άλλοι την επιβουλεύονται, όσοι οι άλλοι σκέφτονται κακό για την Εκκλησία, τόσο αυτή δυναμώνει. Τόσο αυτή δυναμώνει. Ξέρετε τι θυμίζει? Τις περιπέτειες του Αποστόλου Παύλου, που λέγει σε ένα σημείο Απόστολος Παύλος ότι στα χέρια του θανάτου βρισκόμαστε και είμαι έτοιμος να με καταπιεί, αλλά εκ πάντων τούτων ρίσα το Κύριος. Από αυτούς τους κινδύνους που περνάω κάθε μέρα και με περιμένει ο θάνατος, με έσωσε ο Κύριος. Το ίδιο λέει ο Κύριος Χρυσόστομος, ότι όσο την επιβουλεύονται, τόσο αυτή δυναμώνει. Τόσο αυτή δυναμώνει η Εκκλησία. Και πήλε άδου ο κατησχίσους είναι αυτής. Και τα μεν κύματα που σηκώνονται εναντίον της Εκκλησίας διαλύονται. Ενώ ο βράχος ίσταται, στέκει ακλόνητος. Και βράχος είναι Εκκλησία. Όταν λέω βράχος είναι ακούνητος και τα κύματα που θα πάνε, βράχος είναι Εκκλησία. Την ημέρα διδασκαλία, τη νύχτα ολονυχτίας. Αυτά γινόντουσαν κύματα, αλλά λέει την ημέρα μάθημα και τη νύχτα προσευχή. Όλη τη νύχτα. Ολονυχτία. Η ημέρα συναγωνίζεται τη νύχτα. Εκεί γίνονται συνάξεις και εδώ γίνονται συνάξεις. Και στις
ολονυχτίας γίνονται συγκεντρώσεις και σε ομιλίες συγκεντρώσεις. Ποιος δεν θα εκπλαγεί, ποιος δεν θα θαυμάσει. Να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι χωρίς πειρασμούς εκκλησία δεν ζει. Χωρίς να υπάρχουν πειρασμοί, η εκκλησία δεν ζει. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το κέρδος, πολύ μεγάλο το κέρδος από τους πειρασμούς. Εμείς θέλουμε να κάνουμε την προσευχή να μας πάνε καλά οι υποθέσεις. Κακό δεν κάνουμε. Αλλά η προσευχή γίνεται για να δοκιμαστούμε, για να υποστούμε, άμα έρθει η δοκιμασία, η πλάτη μας να σηκώσει το βάρος των πειρασμών. Χωρίς πειρασμούς δεν γίνεται. Όπως δηλαδή η βροχή που πέφτει στη γη την ζωογονεί, ζωογονεί και τα σπέρματα που είναι στη γη, έτσι και ο πειρασμός εισερχόμενος στην ψυχή, όταν ο πειρασμός ενοχλεί τον άνθρωπο, τότε ανάβει προθυμία, ανάβει τη λαμπάδα που είναι μέσα στην ψυχή μας και που λέγεται προθυμία. Προθυμία. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αδάμ. Ορίστε, παρακαλώ. Για τον πειρασμό να ρωτήσω κάτι. Ο πειρασμός οδηγεί, λέγει, θα το πω και θα πεις κάτι, αλλά μην με διακόπτεις όμως, λέγει, εν θλίψη εμνήστη μέν σου, εν θλίψη. Δηλαδή, όταν εμείς, Κύριε, βρισκόμαστε μέσα στη θλίψη, τότε σε θυμηθήκαμε. Για τα καλά όμως, ορίστε. Ο πειρασμός έχει καμία σχέση με το σκανδαλισμό, εάν εγώ σκανδαλίζομαι από κάτι που βλέπω. Πειρασμός είναι και αυτός. Πειρασμός είναι και αυτός. Πειρασμός είναι και αυτός. Ναι, ναι, ναι. Πειρασμός είναι και αυτός. Αλλή μόνο μην είναι πειρασμός. Είναι φοβερός πειρασμός αυτός. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο πειρασμός για αυτόν που έχει μυαλό, νουν και γνώση, τον οδηγεί αμεσότατα στο έργο που λέγεται προσευχή. Είναι λόγος του Θεού αυτό που λέμε, που είπαμε τώρα, εν θλίψη εμνήστη μέν σου. Η Εκκλησία όσους πειρασμούς και αν περάσει ή περνάει μέσα από τους πειρασμούς και τα κύματα τα μεγάλα, μένει απτόητος, δεν πτωείται. Αυτό σημαίνει η Εκκλησία. Να τρικυμίζεται, να κλειδωγίζεται μες στη θάλασσα σαν πλοίο, αλλά να μην καταποτίζεται. Και αυτό είναι ο δρόμος της Εκκλησίας, μες στην οποία είμαστε κι εμείς. Και κλειδωνιζόμαστε, αλλά δεν καταποτιζόμαστε. Ο θάνατος και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την Εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνια και αθάνατη. Αυτό βεβαίως λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16 στίχος 18, ότι και πήλε άδου
Ου κατεσχίσουν αυτής. Αυτό ήταν αυτό που διάβασα προηγουμένως, ερμηνευμένο. Η Εκκλησία λοιπόν, όσο κι αν πολεμηθεί, και έναν ακόμα Εκκλησία να έρθει, μία ένα άτομο να έρθει, όρθια να στέκεται. Όρθια. Γιατί θα είναι με τον ένα που νίκησε το θάνατο. Νίκησε το θάνατο, γονέψουμε για το πράγμα. Όποιος καταπολεμεί την Εκκλησία, όποιος την πολεμεί, χάνει τη δική του δύναμη. Αυτός που πολεμάει την Εκκλησία, τη δική του δύναμη χάνει. Ενώ αναδεικνύει την νίκη της Εκκλησίας σε θρίαμβο. Σε θρίαμβο. Πέρασε η Εκκλησία και περνάει περιπέτεια σειρά διωγμών, μαρτύρια αθρώα, χιλιάδες εκατομμύρια μαρτύρων, η Εκκλησία παραμένει Εκκλησία. Όρθια. Ο Ιώβ που δοκιμάστηκε επί 7 χρόνια συνέχεια, ήταν καλός και πρώτου πειρασμού. Δηλαδή, πριν του έρθει ο πειρασμός, ήταν, όπως λέει η Γραφή, όσιος άμυμπτος δίκαιος. Και μάλιστα, απεχόμενος από παντός κακού, ζούσε μακριά από κάθε κακία. Ο Ιώβ ήταν καλός προ των πειρασμών. Μετά όμως από αυτόν τον πειρασμό που του ήρθε και τον έριξε άρρωστο στην κοπριά 7 χρόνια, φάνηκε ακόμη ανώτερος. Από τι? Από τον πειρασμό. Του ήρθε ο πειρασμός, τον χτύπησε κάτω 7 χρόνια, έμεινε απτόητος και φάνηκε μετά από τη δοκιμασία του πειρασμού κατά πολύ ανώτερος. Κατά πολύ ανώτερος. Δεν ήταν τόσο ωραίος ο Ιώβ όταν ήταν υγιής εις το σώμα, όσο ήταν ωραίος όταν στεφανωνότανε από το πίον. Όταν πιάνει σπηριά, βγάζει πίον. Του Ιώβ το σώμα ήταν γεμάτο πίον από τα έλκη που είχε, τις φλοιές. Και πεταμένος βέβαια στην κοπριά, από το οποίο των πληγών του. Ποτέ, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη φοβηθείς τον πειρασμό. Εάν έχεις την ψυχή σου προετοιμασμένη να τον αντιμετωπίσει. Προετοιμασμένη να τον αντιμετωπίσει. Προετοιμασμένη. Τα λέει όλα αυτό το πράγμα. Θα το δούμε συνέχεια πως στέκει όρθια η ψυχή και πως είναι προετοιμασμένη. Δεν βλάπτει η θλίψης, αλλά σφυριλατεί την υπομονή. Όπως το καμίνι δεν βλάπτει το χρυσό, έτσι και η θλίψης δεν διαβρώνει την ψυχή του γενναίου. Τι κάνει το χρυσό το καμένι? Το αποδίδει καθαρό στον χρυσοχό. Τι εξασφαλίζει η θλίψη σε αυτόν που την υπομένει? Την υπομονή, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Η θλίψη υπομονή κατεργάζεται, δηλαδή φτιάχνει μια ψυχή γεμάτη από την μορφιά της υπομονής. Και λέει ο Κύριος, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τα ψυχάς ημών. Με την υπομονή σας θα χτίσετε το παράδεισο μες στις ψυχές σας, όχι αλλιώς. Την υπομονή Ιώβ
οικούσατε. Την υπομονή αυτό και μόνο εξασφαλίζει θλίψεις. Τον άνθρωπο τον κάνει να πετάει ψηλά στον ουρανό η υπομονή. Ξεριζώνει την αδιαφορία από μέσα, την αδιαφορία που έχουμε, συγκεντρώνει την ψυχή και κάνει τη σκέψη του ανθρώπου φρονιμότερη. Έχεις ανέσεις, χαλάς. Δεν έχεις, συμμαζεύεσαι ή πονάς, συγκεντρώνεσαι. Πώς να γίνεις καλά. Πώς να γίνεις καλά. Και αν βλέπεις ότι δεν τα καταφέρουν αυτοί που έχουν το προσώ να είναι θεράποντες, να γιατρεύουν το κακό και δεν μπορούν, λες, τώρα έλα, κανείς δεν μπορεί να με λύσεις. Το λες αυτό το πράγμα, θες δεν θες. Κάνει πιο φρόνιμη τη σκέψη. Είχαμε, τα πετάγαμε. Έχουμε, πολλά, τα σκορπίζουμε. Μας τα παίρνουνε, τώρα τι γίνεται, λέμε. Προκάλεσαν τον πειρασμό για να διώξουν τα πρόβατα. Εδώ, προσέξτε, μιλάει για τον εαυτό του. Δημιούργησαν, λέει, ταραχή στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, πήραν το τσοπάνι, τον εξορίσανε, τον Ιερό Χρυσόστομο, ένα είχαν ένα σκοπό, να διαλύσουν την εκκλησία αφού σκορπίσουν τα πρόβατα που λέγονται χριστιανοί. Λέει και ο Κύριος, λέει, ή και πατάξατε τον ποιμένα, αν και σκοτώσατε φωνεύοντάς τον πάνω στο σταυρό τον Τζοπάνι που λέγεται Κύριος και διασκορπίσατε τα πρόβατά μου, τα ασκορπίσατε τα πρόβατά μου, αλλά εγώ ζω. Εγώ ζω. Και εδώ οι εχθροί του Κυρίου, οι εχθροί της Εκκλησίας, τον εξόρισαν τον Χρυσόστομο για να σκορπίσουν τα πρόβατα. Συνέβη όμως το αντίθετο. Διότι ο πειρασμός ξαναέφερε τον ποιμένα πίσω. Το τσοπάνι για να ξαναγύρισε ο Χρυσόστομος. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η δική μας υπόθεση? Ευδοκιμεί και δοξάζεται. Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα πράγματα εκείνων που δημιούργησαν, λέει, τον πειρασμό? Εις την κατεσχήνη. Πού βρίσκεται λοιπόν υπόθεσίστων? Αλλά ούτε καν φαίνονται. Προσέξτε, ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν βράχος, γιατί ακούμπαγε πάνω στο βράχο. Περιέρχομαι την αγορά και δεν βλέπω κανένα. Φύλλα λοιπόν ήσαν εις την πρώτη πνοή του ανέμου, έπεσαν κάτω. Μιλάει για τους αντιπάλους του. Αυτοί που τον εξορίσανε, τώρα λέει, με εξορίσανε, γύρισα πίσω, περνάω στην αγορά να δω και δεν τους βλέπω, λέει. Ήταν σαν τα φύλλα που τα πήρε ο άρμος και τα πέταξε κάτω. Άχυρα ήσαν και τα πήρε ο άνεμος και φάνηκε το στάρι το όριμο. Αυτό κάνει ο πειρασμός. Δείχνει το στάρι το όριμο που λέγεται Χρυσόστομος, που λέγεται Άγιος, που λέγεται Χριστιανός δοκιμασμένος. Πώς θα το κάνουμε? Χωρίς πειρασμό ουδείς ο σωζόμενος. Δεν υπάρχει άνθρωπος για να σωθεί, ούτε σώζεται αν δεν υπάρχει ο πειρασμός. Τελείωσε. Μολύβι ήταν και έλειωσε και έμεινε ο χρυσός καθαρός. Ποιος τους καταδιώκει, αυτούς που
δύο κατά Χρυσόστομο δηλαδή, ουδείς, αλλά έχουν μέσα τον εχθρό. Τον εχθρό το έχουν μέσα τους. Την ίδια τη συνείδησή τους. Μαζί και την αμαρτία. Γνωρίζουν τι έπραξαν, διότι και ο Κάιν ήθελε να σφάξει τον αδελφό του, αλλά όταν ήθελε να το σφάξει, η επιθυμία του για να το σφάξει ανθούσε. Του έλεγε, ω, σκότωσε τον. Όταν όμως διέπραξε το αμάρτημα, ερχόταν γύρω γύρω από τους τύψεις της συνειδήσεως, έτσι λέει η Γραφή, με στεναγμό και με τρόμο. Μετά άρχισε πια να τον τύπτει η συνείδηση με τον φόνο του Άβελ, τον κυνηγούσε η συνείδηση. Ελέγχει, καταδιώκει η συνείδηση. Αυτή το ίδιο συνέβη και με τους διώκτες του Χρυσοστόμου. Με κυνήγησαν, με εξόρισαν. Πού τι τώρα. Έσφαξαν όμως τη διάθεσή τους. Η σφαγή προχώρησε στο σημείο που μπόρεσε να την φτάσει η πονηρία τους. Και η ζωή σώθηκε του Χρυσοστόμου. Σώθηκε χάρη στη φιλανθρωπία του Θεού. Υπάρχει, λένε οι πατέρες, μάτι που τα βλέπει όλα. Υπάρχει αυτή που τα ακούει όλα. Στο χθεσινό Ευαγγέλιο ήτανε, όχι στο προχθεσινό, χθες ήταν το τελευταίο Φαρισαίο, προχθεσινό Σάββατο. Λέει, εγώ, λέει ο Κύριος, είμαι εκείνος που θα εκδικηθώ. Προσέξτε, μην το εκλάβετε όπως τα ακούτε. Αυτόν που ταλαιπωρεί τα πρόβατά μου. Εγώ θα τον εκδικηθώ. Σίγουρα ο Κύριος δεν εκδικείται. Σίγουρα αγαπάει ο Κύριος. Αλλά εκείνος που πειράζει του Κυρίου τα πρόβατα. Έρει, διώχνει. Διώχνει. Πέρα τη χάρη του Θεού. Φεύγει η χάρη του Θεού, έρχεται συμφορά. Όταν διώχνεις από πάνω σου τη χάρη του Θεού, τότε έρχεται αμέσως σύννεφο μαύρο και σε σκεπάζει πολύ τη συμφορά. Εσύ προκαλείς αυτό τον ερχομό του νέφους του μαύρου του απέσιου να σε κουνήσει, να σε χτυπήσει, διώχνοντας τη χάρη του Θεού που είναι όλο αγάπη. Όλο αγάπη. Αυτό γίνεται. Διάβαζα πάλι το Χρυσόστομο κάπου αλλού, που είχε πέσει στο Βυζάντιο κακό. Και λέει, εσείς, εμείς δηλαδή όλοι, είμαστε οι δημιουργοί του κακού. Ονόν, νοήτο. Μην ρίχνουμε την ευθύνη όλοι στην ταλαιπωρία που μας προκανούν οι άλλοι και στον εαυτό μας κάποια ευθύνη. Φταίμε όλοι. Λοιπόν, μη φοβάσαι τα κύματα, διότι πάνω στο βράχο της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία αυτή, ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, όταν ομολόγησα με Χριστό, η ομολογία μας είναι βράχος. Αυτή η ομολογία, πιστεύω εις έναν Θεό που ομολογούμε, είναι ο βράχος αυτός. Είναι επομένως η ομολογία λίθος της οικοδομής. Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου πάνω σε αυτό το λίθο. Ο θάνατος δε και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού, προσέχετε, και τότε οργανωμένες δυνάμεις και τώρα οργανωμένες δυνάμεις. Να έχουμε υπόψη μας
ότι πάντοτε το κακό που διαπράτεται είναι οργανωμένο και προμελετημένο και σχεδιασμένο με ακρίβεια πώς θα εκτελεστεί. Σε αυτή την πραγματικότητα επάνω μιλάει ο Κύριος και λέει, αυτοί που κάνουν το κακό πρέπει να σας βάζουν μυαλό. Γιατί τα παιδιά του κακού θα σας κολλάσουν. Αυτοί διαθέτουν και χρόνο και τόπο και κόπο και τα πάντα για να σχεδιάσουν το κακό και εσείς που είστε παιδιά δικά μου είστε αμελείς. Γι' αυτό και λέει ο προφήτης, επικατάρατος ο αμελών τα έργα του Κυρίου. Εκείνος που με αμέλεια κάνει τα έργα του Κυρίου είναι καταραμένος. Λέγει, οι πόλεμοι άλλοτε είναι εξωτερικοί, άλλοτε εμφύλιοι. Αλλά κανένας δεν μπορεί να καταποντήσει το σκάφος που λέγεται Εκκλησία. Πάντα θα έχει εκκλησία. Περνάει από το λογισμό μου και αυτή η εκκλησία εδώ. Και αυτή η εκκλησία εδώ. Είναι ναός αυτός εδώ. Πρέπει να το περιποιόμαστε τον ναό πέρα. Και χρειάζεται όπως κάνουμε στο ναό μέσα τη Θεία Λειτουργία, να τελούμε για Θεία Λειτουργία. Θεία Λειτουργία. Αμέλη δεν χωράει. Ο χρόνος είναι δικός μας. Και ο νους είναι δικός μας να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και όποιος φύρει και καταστρέφει τούτο το ναό, αυτό καταστρέφεται. Δεν το καταστρέφει ο Θεός, αυτό καταστρέφεται. Αλλά για να μην καταναλώσουμε όλο τον χρόνο με τα εγκλήματα εκείνων, ας παραδώσουμε αυτούς εις το φόβο της συνειδήσεως. Ας αφήσουμε το δίμιο να ταλανίζει, που λέγεται συνείδηση, να ταλανίζει την ψυχή τους και το λογισμό των ανοσίων επιθυμιών τους, ας τους αφήσουμε να είναι φυγάδες χωρίς να τους καταδιώκει κανείς. Φυγάδες, εξόριστοι, αυτοί που κάνουν το κακό, λέει ο Χρυσόστομος, είναι φυγάδες, είναι εξόριστοι. Μα πώς, χωρίς λέει να τους καταδιώκει κανείς, είναι δυνατόν. Ο Αισχύλος, αρχαίος ποιητής, σε μια στιγμή βάζει έναν ήρωα και σκοτώνει. Δεν θυμάμαι ποιον σκότωσε τώρα. Και όταν διάβηξε το φόνο, χάθηκε από τα μάτια του κόσμου, ο εγκληματίας. Συναντιέται κάποτε με την αδελφή του, ο εγκληματίας, «Πού ήσουν αδελφέ?» Πουθενά και παντού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με κατεδίωκε τούτο εδώ για που διέπραξα το φόνο και πότε ήμουνα στο Κοροπή, πότε στο Μαρκόπουλο, πότε στην Αμερική, πότε στη Γαλλία, παντού βρισκόμουνα, αλλά και πουθενά. Είναι το δάγκωμα της συνειδήσεως, δεν το αποφεύγει κανείς. Δεν πάει να είσαι σε σημασμένος εγκληματίας, να είσαι διαπράξει τεράστια εγκλήματα, θα δαγκωθείς. Ωρα καλή. Λέει ο ληστής στο σταυρό επάνω, στον άλλον, τον συνάδελφό του, που πήραζε τον Κύριο. Εμείς δικαίως ονεπράξαμε να απολαμβάνουμε. Εμένα μου λέει μέσα μου εδώ, ο ληστής στον άλλον, μου λέει ότι εμείς στο σταυρό βρισκόμαστε δικαιολογημένα για όσα έχουμε πράξει. Τούτος είναι αθώος. Δεν μας ενδιαφέρει το τελευταίο, αλλά το άλλο. Κυνηγάει η συνείδηση στον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει ήσυχο. Για όποιο κακό κι αν διαπράξει, είτε εις βάρος του, εις βάρος άλλων, τελείωσε, θα τον κυνηγήσει. Δεν την κυνηγητώνει. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα
να φάμε από το φαγητό, σε εισαγωγή αυτά, που θα μας παραθέσει σε τραπέζι, έτσι λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Απόστολος Παύλος. Ή και ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής. Χθες λέγει, μας τάισε καλά με πνευματική τροφή ο σκηνοποιός, σήμερα ο Τελώνης. Το φανταζόμαστε αυτό. Ο Τελώνης. Ο Τελώνης. Λέτε στην παραβολή που ακούσαμε χτες του Τελώνη, ο Κύριος να χρησιμοποίησε τον Τελώνη ανεβασμένο ψηλά στον ουρανό και τον Φαρισαίο που ήξερε τα πολλά γράμματα και ερμήνευε τις γραφές στον Άδη, έτσι ντούκου χωρίς να έχει νόημα. Να, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος Τελώνης ήταν. Τελώνης, αρχή Τελώνης μάλιστα, αρχή Τελώνης, αρχή κλέφτης. Έτσι είναι, πώς το κάνουμε αλλιώς, αφού το λέει, εγώ το λέω. Αυτό σημαίνει Τελώνης, έπαιρνε το αίμα του λαού και το έκανε, το ρούφαγε αυτός, το ρούφαγε. Και σε μια στιγμή αλλάζει αυτές οι αλλαγές, αυτά τα θαύματα, μόνο στον χώρο της Εκκλησίας του Χριστού γίνονται, δεν γίνεται πουθενά άλλου. Όταν ανανύπτει ο άνθρωπος και λέει, α, τι έκανα, αμέσως κάνει στροφή. Στροφή. Λοιπόν, ο Τελώνης λοιπόν, χθες λέει ο Βλάστημος, ο Παύλος δηλαδή τον ονομάζει Βλάστημο, το λέει και ο ίδιος. Εγώ λέει και κυνήγαγα την Εκκλησία του Χριστού. Ναι. Ας ακούσουμε. Και σήμερα, πώς ονομάζει τον Τελώνη, σήμερα, ο Άρπαξ. Ποιος είναι ο Άρπαξ, Ιώσιφ? Κύριε, το αρπάζει. Έτσι. Μας έκανε μάθημα, λέει, ο Βλάστημος και σήμερα αυτός που αρπάζει. Χθες ο διώκτης του χριστιανισμού, ο Παύλος, και σήμερα ο πλεονέκτης, ο Δής Ματθαίος. Αλλά ο Βλάστημος δεν έμεινε Βλάστημος, αλλά έγινε Απόστολος. Και ο Άρπαξ δεν έμεινε Άρπαξ, αλλά έγινε Ευαγγελιστής. Μεγάλος ο Ιερός Χρυσόστομος. Το προσέχετε. Δεν χάνεται κανείς στην αγάπη του Θεού. Όλοι σώζονται. Εμείς έχουμε το ένα στόμα τόσο και ένα μάτι τόσο να βλέπει τα αλουνού τα αερατώματα. Τη στροφή δεν βλέπει μόνο ο Ιωσήφ, ότι γύρισε και έγινε Άγιος. Δεν τη βλέπει. Ξέρει ο διάβολος πως δουλεύει. Αναφέρω και την προηγουμένη κακία τους και τη μετατάφτα αρετή τους. Για να μάθεις πόσο μεγάλη είναι η ωφέλεια της μετάνοιας, για να μην απελπιστείς ποτέ, μα ποτέ, για τη σωτηρία σου. Χάθηκα τώρα. Τι είναι αυτό που έκανα? Του διαβόλου. Κοίτα το... τον Παύλο, κοίτα το Ματθαίο, σωθήκανε. Απόστολος ο ένας, Ευαγγελιστής ο άλλος. Μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή, για σκεφτείτε. Λοιπόν, η διδάσκαλή μας, πρώτης μετανοίας, προσέξτε αυτό, η διδάσκαλή μας, ποιοι είναι, μας λέει εδώ ο Χρυσόστομος, ποιοι είναι, Παύλος Ματθαίος. Πρώτης μετανοίας, έλαμπαν, προσέξτε το αυτό, από την αμαρτία. Λάπε από την αμαρτία κανείς. Αυτό είναι ένας τρόπος για να δείξει πόσο αμαρτωλή ήταν. Αλλά ύστερα έλαψαν τη δικαιοσύνη από την αρετή. Ο Τελώνης και ο Βλάστημος, οι κορυφές της κακίας, χαρακτηρισμός του Χριστού, οι κορυφές της κακίας, είναι οι κορυφές της κακίας. Τις πήρε και μας λέει, αυτοί οι κορυφές, έβαινε στην κορυφή. Κορυφή της κακίας. Διότι τι είναι το Τελώνιον, άκουε κύριε εσύ που παραξενεύσαι προηγουμένως, τι είναι το Τελώνιον, μας λέει, τι ήταν αυτό εκεί που ερχοζόταν μέσα, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ήταν Τελώνης, τι ήταν, τι είναι το Τελώνιον, είναι αρπαγή με τον νόμο. Βία
γεμάτη παρησία, δηλαδή γεμάτη θράσος, βία γεμάτη θράσος, αδικία που έχει συνήγορο τον νόμο. Αυτό σημαίνει τελώνιο. Ο τελώνης είναι χειρότερος και από τους ληστές. Αυτοί που μας ληστεύουν είναι κατώτεροι από τον τελώνη. Από τους, μπορώ καμιά κουβέντα τώρα και με παρεξηγήσετε. Χειρότεροι λοιπόν οι τελώνες και από τους ληστές. Και αυτό είπε κορυφαίος στην κακία ο τελώνης. Το προσέξατε, κορυφές. Νόμιμος το κόκκιφος, τον υποστηρίζουν όμως. Ναι, είπα, και αυτό είναι χειρότερος. Λοιπόν, εδώ τον, κάτι άλλο, βία την οποία υπερασπίζει ο νόμος. Ακριβώς. Και έχει για δίμιο αυτή η βία το γιατρό. Για να δούμε. Το εννοήσατε αυτό που είπα? Ρωτάει, το εννοήσατε? Οι νόμοι, α, και εγώ τώρα το κατάλαβα. Οι νόμοι πρέπει να είναι γιατροί. Να γιατρεύουν το κακό. Οι νόμοι. Αυτοί είχαν το γιατρό που τους βόλεγε για να αρπάζουν. Το νόμο. Οι νόμοι είναι γιατροί και γίνονται, δήμοι οι νόμοι. Γίνονται δήμοι. Διότι δεν θεραπεύουν την πληγή, αλλά την μεγαλώνουν. Τι είναι λοιπόν το τελώνιον, ξαναρωτάει. Αδιάνθρωπη αμαρτία. Απροφάσιστη, χωρίς δικαιολογία. Αρπαγή, χειρότερη από ληστεία. Για το ληστής επιτέλους, εντρέπεται που κλέβει. Ενώ αυτός ο τελώνης καμαρώνει που αρπάζει. Καμαρώνει που αρπάζει. Αυτός ο τελώνης που ήταν στο τελωνείο του μέσα έγινε μόνο μιας, ο Ματθαίος, ευαγγελιστής. Να μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε όλοι μας τούτου βουλωμένο τελείως. Κλείστο, γιατί αύριο θα δεις αυτό το τελώνει στο παράδεισο και εσύ που είσαι Άγιος και πας στην εκκλησία και λες εγώ δεν έκανα αυτό, δεν έκανα το άλλο σαν τον Φαρισαίο, θα μην είσαι απ' έξω το παράδεισο. Πώς έγινε ευαγγελιστής και με ποιο τρόπο? Σαν έφυγε δηλαδή από εκεί και διάβαινε πλησίον της λίμνης, έφυγε λέει από το τελώνιο μια μέρα και πήγαινε κοντά στη θάλασσα τη λίμνη, τη Γενισαρέτ. Είδε ο Ιησούς ένα άνθρωπο που εκάθιτο στην τράπεζα και τις εισπράξες, μάλλον ο Κύριος περπατούσε στη θάλασσα και είδε να εισπράττει ο τελώνης εκεί πέρα τα χρήματα, ναι, και ο οποίος τώρα ονομάζεται Ματθαίος, τον είδε εκεί πέρα. Και στο τελώνιο αυτό λέει ο Ιησούς, ακολούθη με. Ακολούθησέ με, του λέει. Ακολούθησέ με. Τώρα, τόσα λεφτά που είχε, πώς θα τα πεις. Τόσα που είχες πράξει τόσα χρόνια, πόσα δις ευρώ θα είχε μαζέψει αυτός ο αρχιτελώνης που λέει η Αγία Γραφή. Πόση πίκτρα θα είχε από φιλαργυρία, πόσο σκοτάδι από τη φιλοχρηματία. Ε? Ακολούθησέ με, του λέει. Πόσο μεγάλη η δύναμη του λόγου. Εισήλθε το αγκίστρι που λέγεται λόγος του Κυρίου, ακολούθησέ με, αυτό τα δύο λογάκια, ακολούθη μη, τα δύο λογάκια του, από το στόμα του Κυρίου, τάκ, πιάσανε το ψάρι και τι έγινε, εισήλθε το άγκιστρο και έκαμε το στρατιώτη
με συγχωρείτε, και έκαμε στρατιώτη του ο Κύριος τον εχμάλωτο. Τον πυλό, ήταν πυλός ο Τελώνης, τον έκανε χρυσάφι. Εισήλθε το αγκίστρι και εκείνο σηκώθηκε από το τραπέζι που μάζευε τα λεφτά και τον ακολούθησε. Και τον ακολούθησε. Βρισκότανε στο βυθό της κακίας ο Τελώνης και ανέβηκε στην αψίδα της αρετής. Αψίδα είναι το ουράνιο τόξο. Εκεί τον ανέβηκε, λέει. Από το βυθό της κακίας πάνω στο ουράνιο τόξο της αρετής, της αγιοσύνης. Κανένας λοιπόν, αγαπητοί μου, να μην απελπίζεται στο αν θα σωθεί ή όχι. Ο Τελώνης δάσκαλος. Η πονηρία δεν είναι έμφυτο κακό. Ότι είμαι παραδείγματος χάρη εγώ πονηρός και ότι κάνω το κακό, δεν δημιουργήθηκα έτσι. Δεν είναι έμφυτο. Το κακό είναι παρήσακτο. Γεννήθηκα, ήρθε και μου και με κάλυψε. Το επέτρεψα εγώ και με εκμαλώτησε. Εγώ άνοιξα την πόρτα. Απ' έξω μπαίνει μέσα και δεν είναι από μέσα το κακό. Έχουμε τιμηθεί με ελεύθερη θέληση. Όλοι. Είσαι Τελώνης, λέει στον καθένα μας. Είσαι Τελώνης. Μπορείς να γίνεις Ευαγγελιστής. Είσαι Βλάστημος. Μπορείς να γίνεις Απόστολος, σαν τον Απόστολο Παύλο. Είσαι ληστής, πάνω στο Σταυρό. Μπορείς να λαιλατήσεις τον Παράδεισο. Μπορείς να ληστέψεις σαν τον ληστή τον Παράδεισο. Είσαι μάγος. Μπορείς να προσκυνήσεις τον Δεσπότη σαν τους μάγους. Μάγοι ήτανε οι μάγοι τρεις που πήγαν και τον προσκυνήσανε. Μπορείς να τον προσκυνήσεις τον Δεσπότη. Τέτοιους θέλει ο Κύριος. Θα τους κάνει εκκλησία του Αγίους, κορυφές αρετής που λέει. Δεν υπάρχει κακία που να μην καταλύεται, να μην κρεμίζεται από τη μετάνοια. Γι' αυτό ο Χριστός, αυτό το προσέξουμε όλοι, διάλεξε ο Χριστός τις κορυφές της αμαρτίας. Παύλο, Ματθαίο. Κορυφαίοι αμαρτωλοί ήταν, λέει. Κορυφαίοι αμαρτωλοί. Κορυφαίοι αμαρτωλοί. Για να μην υπάρξει στο τέλος, όταν φύγουμε από τον κόσμο, καμιά δικαιολογία να πει εγώ δεν μπορούσα, είχα δυναμίες. Και θα πει ο Παύλος, και να μην πει, θα τους δει ότι ήταν κορυφαίοι αμαρτωλοί και είναι υπασπιστέ του Κυρίου στον Παράδεισο. Υπασπιστέ του Κυρίου στον Παράδεισο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν μου λες, μπορεί να δούμε αυτή τη στρόικα που πιστεύουν όλο τον κόσμο να γίνει κανένας Άγιος. Δεν αποκλείεται τίποτα. Λες. Δεν αποκλείεται τίποτα. Προχωράω. Μη μου λέγεις, τώρα το ερώτημα είναι του Χρυσοστόμου αυτό που ακούμε. Μη μου λέγεις χάθηκα επειδή είμαι βουτυγμένος μέχρι εδώ. Και τι μου μένει πλέον να κάνω. Μη μου λέγεις αμάρτησα και τώρα τι να κάνω. Έχεις γιατρό ισχυρότερο από την ασθένεια, το Χριστό δηλαδή, ή τη μετάνοια. Έχεις γιατρό που νικά τη φύση της αρρώστιας, όχι την αρρώστια, τη φύση της αρρώστιας, διαφορά το ένα από το άλλο. Άλλο νικάω την αρρώστια και άλλο νικάω αυτό που γεννάει την αρρώστια, τη φύση. Έχεις γιατρό που θεραπεύει με νεύμα, νεύμα, ξέρεις το νεύμα Ιωσήφ? Όχι. Το μάτι όταν του κολεσταλονού με το μάτι φύγε, νεύμα λέγεται. Ο γιατρός, ο Χριστός γιατρεύει με το νεύμα, δεν χρειάζεται φάρμακα. Ναι, έχεις γιατρό που διορθώνει το πράγμα με τη θέληση μόνο. Θέλω, λέει, θέλεις να γίνεις καλά, θέλω, άντε,
Και κάπου θα δούμε παρακάτω στο θέμα αυτό, αν δεν το κάνω σήμερα όλο, θα δούμε ότι γεννηθήτος Υιός θέλεις. Θα πει σε μια γυναίκα ο Κύριος που τον παρακαλάει να κάνει την κόρη του, την κόρη της καλά. Τον πιέζει, τον πιέζει, τον πιέζει τον Κύριο και στον λέει, δεν θα γίνει το θέλημά μου, το δικό σου θέλημα θα γίνει. Το φανταζόστε. Το ύψιστο θέλημα να λυγίζει, να γυρίζει κάποιον, να λέει όχι, το δικό σου θέλημα να γίνει. Το δικό σου. Εκεί φτάνει ο άνθρωπος όταν έχει όρεξη να εργαστεί στη ζωή του, πνευματικά. Να σκύβει ο Κύριος και να λέει το δικό σου. Εμείς εδώ λέμε, Κύριε γεννηθεί το θέλημά σου στο Πατερημόν. Ο Κύριος λέει το δικό σου θέλημα να γίνει. Ενώ δεν ήσουν πιστός, σε έφερε στην πίστη. Όταν είσαι πιστός και διεστράφεις, πολύ περισσότερο θα δυνηθεί να σε διορθώσει. Δεν άκουσες κάποτε, έλαβε χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο, πήρε χώμα και έκανε άνθρωπο. Ας το προσέξουμε αυτό τώρα. Πώς οστά κόκαλα, πώς δέρμα, πώς φλέβες, πώς μύτη, πώς οφθαλμούς, πώς βλέφαρα, πώς πόδια, πώς έκαμε όλα τα άλλα, χώμα πήρε. Το ερώτημα πώς όλα αυτά, το υλικό ήταν γη, χώμα, μία ουσία. Το χώμα, μία ουσία. Και μπήκε η τέχνη, πα μεγαλείο, του αρχιτέκτονα, του αρχιτέκτονα με κεφαλαία γράμματα, δημιουργού, μπήκε η τέχνη και το χώμα έγινε μύτη, αυτιά, μάτια, χέρια, το ένα το άλλο, κόκαλα, το χώμα. Μπήκε η τέχνη. Και έδωσε όλη την ποικιλία της δημιουργίας, όλη την ποικιλία. Ό,τι βλέπουμε πάνω στη κτήση, την ηλικιά, είναι χώμα διαμορφωμένο από την τέχνη του αρχιτέκτονα Θεού. Το μεγαλείο του. Μήπως μπορείς να πεις, να μου πεις τώρα τον τρόπο που, πώς τα έκανε το χώμα και έκανε όλα αυτά τα πράγματα από το χώμα. Τον τρόπο μπορεί να μου το πεις που τα δημιούργησε όλα αυτά με χώμα. Έτσι δεν μπορείς. Δεν μπορείς να εκφράσεις. Έτσι δεν, όπως δεν μπορείς να μου πεις με ποιο τρόπο έκανε τόσο όλα και τα πράγματα. Ένας επιστήμονας δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα. Όχι να κάνει αυτά τα πράγματα. Να πάρει να κάνει ένα σποράκι. Ένα μυρμηγκάκι. Να βγει ένα τριαντάφυλλο. Ναι. Αδύνατο. Θα πάρει το έτοιμο ο επιστήμονας να μελετήσει, όχι το μείον εκείνο που δεν υπάρχει να το κάνει τριαντάφυλλο, δεν μπορεί να το κάνει σε καμιά περίπτωση, σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς λοιπόν έτσι να εκφράσεις τον τρόπο με τον οποίο εξαλείφονται. Και εσύ τώρα λέει μην πεις μα αυτόν που ήταν η κορυφή του Έβερεστ από αμαρτία γεμάτος. Πώς τον έκανε Άγιο. Να το Δαβίδ, ας πούμε, πώς τον έκανε. Ναι, αυτό που διάβασα προηγουμένως, αυτό λέει. Όπως δεν μπορεί να εκφράσεις πώς γίνεται τα κόκαλα από χώμα και τα ρέστα και τα ρέστα. Και εδώ δεν μπορεί να πεις, που είναι ακόμα πιο ανώτερο. Πώς έγινε ο Τελώνης Ευαγγελιστής και Άγιος. Εκεί είναι το μυστήριο του Θεού. Τέλος. Η τέχνη του, το αγκίστρι του, η δυναμή του. Διότι αν η φωτιά που πέφτει στα αγκάθια τα κατακαίει, τα αγκάθια, πολύ περισσότερο το θέλημα του Θεού αφανίζει από τη ρίζα το θέλημα του Θεού. Τα πλημελήματά μας και το νεματολό
τον κάνει όμοιο με τον αναμάρτητο. Το θέλημα του Θεού. Μόνον το θέλημα του Θεού. Μόνον η χάρη του Θεού. Τον κάνει από μαύρο άσπρο. Χιόνι υπερχιώνα λευκαρθίσομαι. Γίνομαι πιο καθαρός και πιο λευκός από το χιόνι. Μη ζητάς λοιπόν να μάθεις τον τρόπο. Μην ερευνάς με περιέργεια πως γίνεται ο μέγας αμαρτωλός, μέγας Άγιος. Δεν είναι δικό σου θέμα. Δικό σου θέμα είναι να πεις έκανα το κακό, σώζομαι, αφού εσκέψεις Κύριε με λέεις, τελείωσε. Έλα κοντά μου και τον άφησε και άκουσε τον λόγο του και αγιάσε και αγίασε. Έλα κοντά μου και εσύ σωστά, κάνε κάποια θυσία όπως έκανε θυσία ο Τελώνης και ο Παύλος και είπε εγώ αφήνω όλα όσα έχω κλέψει και έχω αρπάξει και έρχομαι μαζί σου. Και εσύ άφησε το θέλημα της καρδιάς σου και ακολούθησε με. Άρα πρέπει να είσαι δέκτης της, του Χριστού προσκλήσεως. Όλους μας μας προσκαλεί. Δεν τους έκανε μόνο Αγίους αυτούς και θα μπορούσε και εμάς να πει ότι θα σας σώσω θέλετε δεν θέλετε. Πρέπει και εμείς να έχουμε την αποδοχή, να κάνουμε την αποδοχή της προσκλήσεως του Θεού. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί αν δεχθούμε ότι ή ούτως ή άλλως θα γίνουμε και εμείς σαν τον Παύλο και σαν τον Ματθαίο, επαναπαυόμεθα και λέμε ότι εντάξει, ο Θεός θα μας κάνει ή ούτε, δεν είναι θα μας δεχτεί. Αυτή δεν είναι. Έτσι, εγώ υποθέτω πως θα πρέπει όχι, και η ψυχή να έχει, νομίζω ότι του Ματθαίου η ψυχή θα έπρεπε να έχει δεκτικότητα και του Παύλου για να γίνει, για να γίνουν ας πούμε οι κολόνες της Εκκλησίας. Αυτό που λες, λέει ο Κύριος, ποιος είμαι εγώ, είσαι ο Υιός του Θεού. Λέει η απάντηση που έδωσες είναι γεμάτη Άγιο Πνεύμα και σου αποκάλυψε ο πατέρας μου, σου αποκάλυψε του λέει. Λοιπόν και εσύ τώρα αυτό που είπες είναι τοποθετημένο πολύ σωστά μέσα σου γιατί είναι αλήθεια της πίστεώς μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ους προέγνω, εκείνος προγνωρίζει ότι θα τον ακούσουνε, εκείνος και καλεί. Αυτό είναι στο Ρασία. Ναι, γνωρίζει ότι ο Παναγιώτης που είναι αποτυγμένος στην αμαρτία, κάποια στιγμή άμα του ρίξει το λόγο του θα τον ακολουθήσει. Και αυτό κάνει. Σωστό είναι αυτό που είπες. Πολύ σωστό. Είναι λάθος. Αυτή είναι η άποψη. Είναι της Εκκλησίας η αλήθεια αυτή. Είναι η Εκκλησία της αλήθειας. Πάντα μας προσκαλεί όλους. Όλους μας προσκαλεί. Όλους για να πρέπει να είμαστε και δέκτες αυτού. Ναι, έτσι. Ναι, 100%. 100%. Αυτό συμβαίνει. Αυτή είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος που λέει όχι. Ναι, για να είναι αδικαιολόγητη, λέει η Γραφή. Και σε αυτούς δίνει την πρόσκληση, αλλά δεν τη δέχονται γιατί έτσι θέλουν και θα είναι αδικαιολόγητη με ένα Κρίσος. Λέει. Είναι απάνστομα φραγή. Η πρόσκληση γίνεται σε όλους και τη μέση Κρίση θα πει: εγώ σε κάλεσα. Εσύ δεν μ' άκουσες. Ο άλλος είναι δέχτης καλός. Τι λέει Μαρία. Σωστά, σωστά. Συγγνώμη για τη διακοπή. Όχι, σωστό, σωστό, καμία αντίρρηση. Δηλαδή, όλοι καλούνται. Έτσι. Πάμε παραπέρα. Ας ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, πως είπα να πως παράτησα λίγο εδώ πέρα. Και ποιος είναι αναμάρτητος, ρωτάει, υπάρχει κανένας αναμάρτητος. Αλλά εγώ λέει έπραξα βαθύτατα αμαρτήματα και μεγάλα που ξεπερνάνε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Εδώ χωράει, τι χωράει ο Παναγιώτη, άμα λες, εγώ έπραξα όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Πώς θα σωθώ. Χωράει απελπισία. Όχι, όχι, δεν είναι απελπισία. Χωράει. Εντάξει. Χωράει. Ναι. Άρα και η ομολογία σε κάνει... Αν το καταλαβαίνεις, ναι. Λέμε για εκείνους που λένε, τα έκανα όλα, δεν σώζομαι με τίποτα, αυτό είναι το πράγμα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Απελπισία, λοιπόν, σου αρκεί προς θυσία τούτο μόνο. Τι θα κάνεις, λέγε εσύ.
πρώτα πρώτα τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Πες αυτό που είπες. Αμάρτησα. Ομολόγησε την κακία σου. Ομολόγησε, έστω και αν είσαι κορυφή του έβερα στην αμαρτία, ότι είμαι εγώ ο αρχιαμαρτωλός. Θα σωθείς. Θα σωθείς. Τώρα να διακόψω λίγο να σας θυμίσω. Καλά, ο ληστής είναι παράδειγμα. Σαν τον ληστή εκείνο είναι και άλλοι, ληστές. Ας προχωρήσω, δεν πειράζει. Ο άσωτος, και αυτός δεν ήταν. Ο άσωτος. Της παραβολής. Τα είχε κάνει όλα. Συνειδητοποίησε την αμαρτία σου, συνειδητοποίησε. Και αυτό θα γίνει αρχή, αρχή διορθώσεως. Σκυθρόπασε, γίνε κατηφής, χύσε δάκρυα. Μήπως η πόρνη είχε τίποτα άλλο. Η πόρνη που πήγε στον Κύριο και ζήτησε το έλεος, δεν είχε να του προσφέρει και τίποτα του Κύριου. Μόνο δάκρυα. Μόνο δάκρυα. Τίποτε άλλο εκτός από τα δάκρυα και τη μετάνοια. Έλαβε οδηγό η πόρνη τη μετάνοια και πλησίασε στην πηγή που πλένει και καθαρίζει για τα καλά. Ας ακούσουμε τώρα τι λέγει ο Τελώνης ο Ευαγγελιστής. Και αφού ευγήκε από το μέρος εκείνο ο Ιησούς, το μέρος που τον κάλεσε δηλαδή, ανεχώρησε προς τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνος. Εσύ πήγετε πάει, Τύρος και Σιδών, εμείς με το χάρτη τα έχουμε δει, εσύ και τα έχετε δει με τα μάτια σας, πήγε ο Κύριος προς τα μέρη εκείνα, έφυγε από τη λίμνη φαίνεται και πήγε προς τα μέρη εκείνα. Και εδώ μια γυναίκα, μια γυναίκα. Ακρίμα, κρίμα. Θαυμάζει ο Ευαγγελιστής, ειδού μια γυναίκα. Το ειδού σημαίνει ότι θαυμάζει ο Ευαγγελιστής Μαρθέος. Θα τους περιγράφει αυτό το διαβάσουμε τώρα. Το παλαιόπλο του διαβόλου. Η γυναίκα την ονομάζει ο Χρυσόστομος το παλαιό όπλο του διαβόλου. Καταλαβαίνετε γιατί. Από την Ελλάδα και με ξεκίνησε. Μπράβο, αυτήν άρπαξε πρώτη ο διάβολος. Αυτή είναι, την πήρε, την έκανε όπλο και πολέμησε τον Αδάμ και τον έριξε. Τον έριξε. Παλαιόπλο του διαβόλου. Αυτή που εξέβαλε από τον παράδεισο η μητέρα της αμαρτίας. Η γυναίκα είναι, την ονομάζει μητέρα της αμαρτίας. Ο πρώτος παραβάτης εντολής του Θεού. Η ίδια εκείνη η γυναίκα έρχεται τώρα, πρωτοφανές και παράδοξο θαύμα, οι Ιουδαίοι φεύγουν και η γυναίκα τους καταδιώκει. Τι εννοεί με αυτό? Ο Φαρισαίοι, γραμματείς και λοιπά, μακριά από τον Κύριο. Η αμαρτωλή έρχεται και κυνηγάει τον Κύριο. Η γυναίκα αυτή, η πόρνη. Μάλλον εδώ μιλάει για την γυναίκα την Χαλανέα από τη Συρία, Συροφινίκησα. Οι Ιουδαίοι την αποφεύγουν και αυτή έρχεται. Η ειδωλολάτρησα. Πρωτοφανές και παράδοξο θαύμα. Και ειδού μία γυναίκα Χαλανέα που ευγήκε από τα σύνορα εκείνα, φώναζε δυνατά προς αυτόν και έλεγε «Ελέησόν με Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ». Φώναζε η γυναίκα. «Ελέησόν με Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ». «Ιέ Δαβίδ, ελέησόν με». Η γυναίκα, να το προσέξουμε, λάτρευε τα είδωλα. Τα είδωλα, άγνοια Θεού. Με κεφαλαία γράμματα. Έρχεται εδώ και φωνάζει η γυναίκα. «Ιέ Δαβίδ, ελέησόν με». Και τι λέει, γίνεται Ευαγγελίστρια και ομολογεί και τη θεότητα και την ενανθρώπιση. Όταν λέει «Κύριε Θεός, Ιέ Δαβίδ, ότι εσύ ο Θεός έγινες άνθρωπος και είσαι απόγονος του Δαβίδ». Πού αυτή η γυναίκα βρήκε το υλικό ώστε να ομολογήσει, να γίνει δυνατά στον κόσμο μπροστά Ευαγγελίστρια, ότι είναι Υιός Θεού και έγινε Υιός ανθρώπου. Με το Κύριε, να το λέει εδώ πέρα, δηλώνει
τη δεσποτεία, ότι είναι δεσπότης του σύμπαντος, Θεός επομένως. Με το Ιε Δαβίδ την εσάρκωση, ότι έγινε άνθρωπος. Ελέησόν με, κοίταξε ψυχή φιλοσοφημένη τη γυναίκα, ελέησόν με, δεν έχω συνείδηση ότι έπραξα ενάρετες πράξεις, δεν έχω θάρρος ότι έχω ενάρετο βίο, καταφεύγω όμως την εσπλαγνία σου. Το κοινό λιμένα όλων των αμαρτωλών, η εσπλαγνία σου είναι κοινό λιμάνι για όλους τους αμαρτωλούς. Καταφεύγω στην εσπλαγνία όπου δεν υπάρχει δικαστήριο. Στην εσπλαγνία σου δικαστήριο δεν υπάρχει. Νιώθει ότι είναι κατάδικη, ότι είναι αμαρτωλή πέρα για πέρα, αλλά η εσπλαγνία του Κυρίου θα την καταδικάσει, θα την ελεήσει, θα την αθρώσει. Σε ποιο δικαστήριο ανθρώπινο πάει ο φωνιάς, ο κλέφτης, ο ληστής και λέει εγώ το έκανα και λέει σε αθώνουμε. Πουθενά. Μόνο ο Κύριος λέει είσαι αθώος. Τον αρχιτελό είναι αθώος. Αν και λοιπόν ήταν τόσο πονηρή και αμαρτωλή, τόλμησε να πλησιάσει. Και κοίταξε φιλοσοφημένη σκέψη γυναίκας, δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, ήταν μαθαίγυρο του. Δεν τον παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν οικετεύει τον Ιωάννη, δεν πλησιάζει τον Πέτρο και δεν διέσχισε το χορό των Αποστόλων, δεν τους πέρασε στη μέση, δεν έχω ανάγκη μεσί του. Αλλά με συνήγορο τη μετάνοια πλησιάζω στην πηγή. Για τούτο κατέβηκε ο Κύριος στον κόσμο, γι' αυτό σαρκώθηκε, για να του μιλήσω εγώ. Φιλοσοφία της γυναίκας, ούτε στον Πέτρο, ούτε στον Παύλο, ούτε στον Ιάκωβο, κατευθείαν στην πηγή. Μα γι' αυτό ήρθε, να του μιλήσω εγώ. Δεν διαγραλάλλομαι. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε με τι έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας τουλάχιστον. Τελειώσω εδώ πέρα και θα συνεχίσω μια φορά. Για να του μιλήσω εγώ. Άνω, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα χερουβίμ τον τρέμουν τα τάγματα. Και εδώ κάτω μία πόρνη συζητεί μαζί του. Ήτανε πόρνη. Αυτή η συλλοφινή ήταν πόρνη. Τι έτσι ονομάζει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Μία πόρνη. Έτσι το λέω καθαρά. Συζητεί μαζί του. Αν δούνε τον κόσμο του να δώσει μία πόρνη, τι θα πει ο κόσμος. Πάει αυτός, χάλασε. Θα βγει φυλάδα την άλλη μέρα. Τι μιλήσατε, φυλάτε όλοι μέρα. Εκεί ο Κύριος λέει, του φωνάζει, ελέησόν με, στην πηγή κατευθείαν. Να έχουμε αυτή τη δυνατότητα και εμείς να είμαστε αλήθωροι, να μην βλέπουμε. Τυφλή. Απλή φράσης, ελέησόν με. Και βρίσκει απέραντο πέλαγο σωτηρίας. Ελέησόν με. Για τούτο ήρθες, για τούτο ντύθηκες με το ανθρώπινο σώμα, για τούτο έγινες αυτό που είμαι εγώ, έγινες Χριστέ. Η Ελλάδα δεν τον είπε. Δηλαδή ότι είσαι άνθρωπος. Για τούτο έγινες όπως είμαι εγώ, άνθρωπος. Για να με λεήσεις έγινες άνθρωπος. Άνω υπάρχει τρόμος από τους αγγέλους στον ουρανό που το λατρεύουνε. Και εδώ κάτω μια γυναίκα διαθέτει και τον βλέπει παρησία, θάρρος. Τρόμος επάνω, η γυναίκα με παρησία. Ελέησόν με, δεν έχω ανάγκη από μεσίτη, ελέησόν με. Τι ως πράγματος έχεις ανάγκη, εσπλαγνία ζητώ. Τι έπαθες,
η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά. Η φύση βασανίζεται και γυμνάζεται η συμπάθεια. Η φύση, η ανθρώπινη, η κόρη της είχε δαιμόνιο, βασανιζότανε. Η φύση, η ανθρώπινη, βασανίζεται. Και εδώ λέει γυμνάζεται η συμπάθεια. Μεταξύ κυρίου και γυναικός δημιουργούνται συμπαθείς σχέσεις. Και θα ακούσει, λοιπόν, και εξήλθε να υπερασπίσει τη θυγατέρα της. Δεν φέρει την άρρωστη, αλλά φέρει την πίστη. Θεός είναι και τα βλέπει όλα. Η θυγατέρα μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά. Βαρύ το πένθος, το κέντρο της φύσεως διέσχισε τη μήτρα και εις τα σπλάγνα εισήλθε τρικυμία. Προσέξτε το αυτό, ξαναδιαβάζω. Το κέντρο της φύσεως διέσχισε τη μήτρα και εις τα σπλάγνα εισήλθε τρικυμία. Το δαιμόνιο από τη μήτρα της, στη μήτρα μέσα μπήκε και δημιούργησε τρικυμία. Αφού ήταν ιδωλάτρησα, τα δαιμόνια λάτρευε, το αντιλαμβανόμαστε και το πράγμα. Τα δαιμόνια λάτρευε. Πάνε εκεί στην Αφρική και λέγει, αν βλέπουν ρασοφόρο, πιάνουν το τρέξιμο, λέει, όταν βλέπουν οι Αποστόλους ιερείς. Γιατί έχουν διαχάρη πάνω. Τι να κάνω, χάνομαι. Και γιατί δεν λέγει ελέησε τη θυγατέρα μου, αλλά λέει χάνομαι. Λοιπόν, να κόψουμε ότι προχωρήσαμε αρκετά, έχουμε μία ώρα και 10 λεπτά περίπου, να συνεχίσει να τη δώσει. Έτσι. Να μην σας κουράσω παραπάνω. Δεν είναι κουράση να μην τα ξεπετάμε έτσι. Δεν τα ξεπετάμε. Γι' αυτό, γιατί άμα έχουμε πίεση του χρόνου, αρχίζουμε πλέον και τα λέμε γρήγορα. Λοιπόν, καλύτερα να τα πούμε. Αν έχω τελειώσει, με τη χάρη του Θεού, θα τα ξαναπούμε την άλλη δόση, να είμαστε εδώ να ακούσουμε τη συνέχεια. Γιατί δεν είναι εγώ αυτά που ακούτε, είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Πάτερ ημών του εν εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, θέλετε βασιλείας, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε σε οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις εμάς πειρασμό, αλλά ρίξε εμάς από τον πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε εμάς. Αμήν. Καληνύχτα και να μην λείψουμε να χάσουμε τη συνέχεια.